Δύο χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει το αιμοδυναμικό εργαστήριο του νοσοκομείου Μυτιλίνης. Το προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής έκανε έναν απολογισμό του σπουδαίου έργου που προσφέρει στην τοπική κοινωνία το αιμοδυναμικό εργαστήριο, το οποίο καθημερινά σώζει ζωές και συμβάλλει ώστε να αντιμετωπίζονται πολλά καρδιολογικά προβλήματα στη Λέσβο, χωρίς να χρειάζεται οι ασθενείς να ταξιδεύουν σε νοσοκομεία του κέντρου. Ο στόχος παραμένει η καθημερινή λειτουργία του αιμοδυναμικού. Μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο εκπαιδευτήκαμε γι' αυτό τόσα πολλά χρόνια και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, και εγώ και ο Βασίλης ο Κίλιας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτό για το οποίο εκπαιδευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια το κάνουμε πράξη. Το κάνουμε πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το κάνουμε πράξη σε μια κριτική περιοχή, το κάνουμε πράξη σε έναν τόπο που το έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλο τόπο στην Ελλάδα. Γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν για όλους αυτούς τους εκατοντάδες κατοίκους να μεταβούν στην Αθήνα, σε άγνωστες περιοχές, σε άγνωστα νοσοκομεία, να κάνουν επεμβάσεις, να ταλαιπωρηθούν. Και είναι εξαιρετικά σημαντική όλη αυτή η δράση. Πραγματικά μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά. Μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά η εμπιστοσύνη του κόσμου, η αγάπη του κόσμου. Και οφείλω να ομολογήσω ότι το έχουμε πει αρκετές φορές με τον Βασίλη, ότι ο σκοπός είναι ιερός και αυτό είναι αυτό που μας κρατάει ακόμα ζωντανός για να μπορούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο. Η Στεφανία Νόσος είναι η νόσος η οποία κάνει τα εμφράγματα, είναι η νόσος η οποία αφαιρεί ζωές, είναι το νούμερο ένα, η νούμερο ένα αιτία θανάτου στον κόσμο. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα, θα πρέπει να έχουμε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, να μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση και να μπορούμε να κάνουμε και τη θεραπεία, η οποία είναι επεμβατική, είναι η αγκιοπλαστική, είναι αυτό το λεγόμενο μπαλονάκι. Συνολικά νομίζω έχουμε φτάσει περίπου τα 650 στεφανογραφικούς ελέγχους, 180 αγκιοπλαστικές, πρωτογενείς αγκιοπλαστικές, ανθρώπους που ήρθαν με οξέφραγμα του μυοκαρδίου. Νομίζω ήταν πολύ πρόσφατη και η ιστορία της Τουρκάλας επισκέπτειας που ήρθε εδώ και όντως υποβλήθηκε σε πρωτογενή αγκιοπλαστική. Το καλό είναι ότι έλκουμε και άλλες ειδικότητες πλέον, ελκύουμε και άλλες ειδικότητες. Δηλαδή, ο αγκιοχειρουργός μας έχει φτάσει περίπου 40 αγκιοχειρουργικές επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Ήδη έχουμε προγραμματίσει για την μεθεπόμενη εβδομάδα μια πολύ σοβαρή επέμβαση να γίνει. Έχει κάνει και στο παρελθόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι το αιμοδυναμικό πραγματικά όχι μόνο αυξάνει σε νούμερα, αυξάνει σε εμπειρία, αυξάνει σε ασφάλεια, αυξάνει σε εμπιστοσύνη από τον κόσμο και αυτό φυσικά το είπαμε και σε μια εκπομπή πολύ ωραία που κάναμε, αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία που επιτέλους αρχίζουμε και βλέπουμε την αποκλιμάκωση των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα στο νησί μας, σιγά σιγά να πέφτουμε κάτω από τους 1000 θανάτους, να πλησιάζουμε τους 950 όταν τα προηγούμενα 10 χρόνια οι θάνατοι στο νησί ήταν από 1100 και πάνω. 100 με 150 λοιπόν λιγότεροι θανάτοι. Όχι φυσικά μόνο από τη λειτουργία του αιμοδυναμικού, από τη συνολική και πολύ καλή λειτουργία όλων των γιατρών του νοσοκομείου μας. Ο στόχος μας είναι να γίνει καθημερινή η λειτουργία του αιμοδυναμικού και κυρίως να αντιμετωπίζει πρωτογενώς, δηλαδή πάνω στο έμφραγμα, να γίνεται η αγκιοπλαστική. Είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για ένα έμφραγμα, η άμεση αντιμετώπιση με αγκιοπλαστική. Για να γίνει αυτό, βέβαια, θα χρειαστούμε ακόμα έναν γιατρό, έχουμε ζητήσει να έρθει ένας γιατρός. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε που να μπορεί να δουλέψει το αιμοδυναμικό. Γιατί ο Τάσος δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα εδώ. Εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ, αλλά χρειάζομαι ακόμα έναν. Οπότε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι και το πιο σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία ότι μπορέσαμε στο νησί μας να λειτουργήσουμε το αιμοδυναμικό. Αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες σε 28 μήνες από 1η Σεπτεμβρίου του 2021 από 650 στεφανιογραφίες, 180 αγκιοπλαστικές, εκ των οποίων πολλές ήταν πρωτογενείς. Αυτή είναι μια εξέλιξη θετική. Στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι να μπορέσουμε να το λειτουργούμε όχι δύο μέρες την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα. Προς το σκοπό αυτό έχουμε προκηρύξει ξανά, επαναπροκηρύξαμε τη θέση επεμβατικού καρδιολόγου επιμελητή Α. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα βγει άγχος. Θα υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά θα αντιπρεθεί και θα στελεχώσει. Και μαζί με τον άλλον εκπαιδευμένο καρδιολόγο που έχουμε, τον κύριο Κικίλια τον Βασίλη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές αγκιοπλαστικές, θα μπορέσει να το λειτουργούν κάθε μέρα και να εδραιώνουμε ακόμα καλύτερα τα αισθήματα ασφάλειας του κόσμου. Η αγωνία μας είναι να διατηρηθεί το αιμοδυναμικό εργαστήριο και ζητάμε, κάνουμε έκκληση σε κάποιον συνάδελφο επεμβατικό να έρθει εδώ να, σαν επιμελητής Α, να πλαισιώσει το αιμοδυναμικό για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε και στο μέλλον και σε καθημερινή βάση ακόμη. Θέλω οπωσδήποτε έναν επιβατικό καρδιολόγο να πλαισιώσει τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Μίλκα και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το αιμοδυναμικό σε καθημερινή βάση. Για κάθε ένα περιστατικό που χρειαζόταν να γίνει αεροδιακομιδή, πώς είναι το κόστος? Τεράστιο το κόστος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το αεροδιακομιδή δεν ενδρώνει μόνο τα αισθήματα ασφάλειας, αλλά κερδίζει χρήματα προς όπερος του Έλληνα φορολογούμενου.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντική εξέλιξη. Είστε περήφανος για το Μεδυναμικό? Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό και η δημιουργία του και η λειτουργία του. Είναι εξαιρετικό το κλίμα. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και η αγωνία μας είναι να συνεχιστεί αυτό.